τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Λεντέσμα. Ζαϊρή και το Μαρέσκα. Πολύ καλός ο Ζαϊρή σήμερα. Ήταν ουσιαστικός, ήταν... δεν είχε περιττές ενέργειες. Είτε δεξιά που έπαιξε τα 60 λεπτά, είτε και αριστερά που πήγε. Αυτό που ζητούσε η ομάδα από αυτόν το πήρε. Συμπληρώθηκαν για τα τριλογικά αστερήσεων, ενώ ξεκέτα μόνο μετά από αυτή τη φάση σφίξη στη λήξη του παιδιού. Σλόβακ με πλάγιο, δεν θα εκτελεστεί ποτέ όμως, καθώς ο Ελβετός δίνει τέλος στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει εύκολα 2-0 η Σλόβακ Μπρατισλάβας με τα γκολ του Παπαδόπουλου, του Αβραάμ Παπαδόπουλου στο 2ο λεπτό και του Λεωνάρντο στο 21. Πετυχαίνει έτσι νίκη εκτός έδρας και ουσιαστικά μια νίκη η οποία και του εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League, τον τέταρτο γύρο, τον play-off. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι απομένει ακόμα τυπικά ένα παιχνίδι ή ρεβάνς στο Καραϊσκάκη που θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι πετυχαίνουν το ζητούμενο που ήταν να κερδίσουν τον απόψινο αντίπαλό τους. Το κατάφεραν και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν έδωσαν το παραμετρό δικαίωμα. Με τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του παιχνιδιού είχαν πετύχει 2 γκολ. Και έτσι πήραν, εξασφάλισαν από πολύ νωρίς αυτό που ήθελαν. Στη συνέχεια έκαναν σωστή κατανομή.